Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το κανάλι για ακόμα μία φορά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, Βασιλική Ιβών, και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να απαλύνετε ή ακόμα και να εξαφανίσετε τις ρητίδες που βρίσκονται στην περιοχή των χιλιών. Ας περάσουμε στο βίντεο. Θα σας πω αρχικά ότι αυτό το βίντεο είναι η δεύτερη φορά που το γυρνάω. Την πρώτη φορά που το γύρισα ήταν Δευτέρα, σήμερα Τετάρτη. Την πρώτη φορά δυστυχώς δεν τράβηξα τον ήχο. Δεν είχα ανοίξει καθόλου το μηχάνημα για τον ήχο, οπότε δεν υπήρχε καθόλου ήχος. Παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιήσω κάποια στιγμιότυπα από την προηγούμενη φορά, ας πούμε τις φωτογραφίες, γιατί θα φανεί πιο έντονη διαφορά πως ήμουνα πριν κάνω τη μάσκα και το μασάζ, γιατί στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω αρχικά μία μάσκα και μετά θα σας κάνω μασάζ στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσω σίγουρα φωτογραφία από το πρώτο βίντεο της Δευτέρας και θα σας δείξω φωτογραφία του τώρα, πώς είμαι τώρα, και φωτογραφία το πώς θα είμαι μετέπειτα. Έτσι θα έχετε ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Επίσης θα σας πω ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί σήμερα το πρωί που ξύπνησα, είδα ότι φτάσαμε τους 10.000 συνδρομητές και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ, μα πόσο πολύ ευγνώμων είμαι και πόσο πολύ σας ευχαριστώ που η παρέα μας αυτή μεγαλώνει και που βρίσκεστε εδώ, μου δίνετε την αγάπη σας, τη δύναμή σας και μου δίνετε κουράγιο για να συνεχίσω όλο αυτό το πράγμα. Με ενθαρρύνετε και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το YouTube είναι μια πλατφόρμα την οποία την ονειρευόμουν αρκετά χρόνια πριν και το έχω κάνει πραγματικότητα και εσείς με βοηθάτε για να συνεχίζω και σας ευχαριστώ. Πραγματικά. Λοιπόν, θα μπούμε όμως στο θέμα μας που είναι το σημερινό βίντεο. Θα σας δείξω αρχικά μία μάσκα την οποία την είχα βρει σε κάποιο site το οποίο δεν γνωρίζω ποιο site είναι πλέον, γιατί πάει πάρα πολύ καιρός που την κάνω τη συγκεκριμένη μάσκα, αλλά θα σας έχω λεπτομέρειες στο blog μου και ίσως αν βρω το site που τότε είχα βρει τη μάσκα, θα βάλω το link εκεί. Εάν δεν βρω, θα βασιστείτε σε αυτό που θα σας πω και θα σας δείξω. Δεν έχω σημειώσεις για το σημερινό βίντεο, θα είμαστε λίγο πιο light, αλλά είναι κάτι εύκολο, όμορφο και απλό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω για τη μάσκα είναι αγνά υλικά, είναι υλικά που θα τα βρείτε στο σπίτι σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για τη μάσκα θα χρειαστείτε ένα αβοκάντο, το 1/4 του αβοκάντο, μισή κουταλιά του γλυκού μέλι, ένα κρόκο αυγού, για την ακρίβεια ούτε το 1/4 του κρόκου του αυγού. Εγώ σκεφτείτε ότι τοποθετώ το πρωί που θα φτιάξω ένα pancake, θα πάρω ελάχιστα από τον κρόκο και θα το βάλω μέσα στο μπολάκι μου. Όλα αυτά τα υλικά τα βάζω μαζί σε ένα μπολ, όπου τα ανακατεύω ώστε να γίνουν μια ομοιόμορφη πάστα. Αυτή εδώ είναι η πάστα μας. Επειδή θα βάλουμε μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή, δεν χρειάζεται να έχετε τόσο πολλά υλικά. Όσο λιγότερα υλικά, τόσο το καλύτερο. Γιατί αλλιώς θα σας περισσέψει. Βέβαια, αν σας περισσέψει, δεν πάει χαμένο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όλο σας το πρόσωπο. Είναι μια πολύ θρεπτική μάσκα για το πρόσωπο και κάνει πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι αυτού του είδους οι μάσκες και το μασάζ δεν θα σας βγάλουν όπως θα σας βγάλει ο πλαστικός. Όχι. Είναι ένας απλός φυσιολογικός τρόπος, είτε για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν πρόληψη, είτε ακόμα και σαν μια μέθοδο ώστε να απαλύνουμε τη συγκεκριμένη περιοχή και κάποιες φορές αναλόγως το δέρμα και την ηλικία έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα που εξαφανίζονται και όλες οι ρητίδες. Παίζει όμως πολύ μεγάλο ρόλο η ανθεκτικότητα και η ελαστικότητα του δέρματος και φυσικά η ηλικία. Όσο πιο νεαρή ηλικία, τόσο καλύτερα αποτελέσματα. Στις μεγαλύτερες ηλικίες θα έχει αποτέλεσμα, πρέπει να μην γίνουν όμως πιο συχνά και σίγουρα δεν θα τις εξαφανίσει. Το ξεκαθαρίζω γιατί δεν θέλω να υπάρχουν αυταπάτες ότι με αυτά θα εξαφανιστούν. Παιδιά, το γύρας είναι κάτι το οποίο έρχεται στην καθημερινότητα, στην κάθε ώρα που περνάει. Δεν θα βγούμε όπως θα βγούμε μέσα από τον πλαστικό χειρουργό. Αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο πινελάκι. Θα πρέπει να έχετε καθαρή την περιοχή, να μην έχετε μακιγιά στη συγκεκριμένη περιοχή και με το πινελάκι θα πάρω ποσότητα και θα τοποθετήσω γύρω-γύρω. Πάω να ξεπλύνω την περιοχή με χλιαρό νερό και επιστρέφω. Επειδή είμαι σίγουρη θα με ρωτήσετε πόσο συχνά πότε να κάνετε αυτή τη μάσκα, θα σας πω ότι είναι μια μάσκα η οποία είναι πολύ θρεπτική για τις ρητίδες και για όλο το πρόσωπο, οπότε εάν έχετε χρόνο κάντε τη συχνά, όσο πιο συχνά μπορείτε, αν θέλετε και 2 φορές την εβδομάδα. Εγώ είμαι λίγο τεμπέλη για να είμαι ειλικρινής και αυτή τη μάσκα την κάνω 1 φορά το μήνα. Καλό θα ήταν τις μάσκες να τις κάνετε βραδινή ώρα. Και για να μην επηρεάζει το πρόσωπό σας από την ακτινοβολία του ήλιου, αλλά επίσης και για να τον αφήσετε να ηρεμήσει, να απορροφήσει τα συστατικά και να μην χρειάζεται να επιβαρύνετε με το πρόσωπό σας με μακιγιάζ. Οπότε συνιστώ γενικότερα όλες τις μάσκες προσώπου να γίνονται βράδυ. Θα σας πω ότι η μάσκα και το μασάζ στη συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί συμπληρωματικά και συνδυαστικά, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να εξαλείψουμε τις ρητίδες. Θα περάσουμε τώρα στο μασάζ, όπου θα χρειαστεί να έχετε πολύ καθαρά τα χέρια σας και την περιοχή όπου θα ασκήσουμε μασάζ. Χρησιμοποιήστε λίγο καθαρό νόπνευμα στα δάχτυλά σας. Βάζω έτσι λίγη ποσότητα. Το λάδι καρύδας είναι φυσικό αντιοξειδωτικό, αλλά και ενυδατική κρέμα που θα διώξει τις ρητίδες και θα αντιμετωπίσει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν τις μελλοντικές ρητίδες. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η βιταμίνη Ε, γι' αυτό θα πάρουμε λίγη ποσότητα από λάδι καρύδας, αλλά θέλουμε πολύ λίγο γιατί θέλουμε να καλύψουμε μικρή περιοχή στο πρόσωπο. Τόσο λίγο. Θα τοποθετήσω στο χέρι μου και θα πάρω και βιταμίνη Ε. Βιταμίνη Ε εγώ έχω σε αυτή τη μορφή, συγκεκριμένα την προμηθεύομαι από τα μυστικά μορφιάς, αλλά μπορείτε να βρείτε στα φαρμακεία που υπάρχουν σε μικρές καψουλίτσες, τις οποίες είτε μπορείτε να τις καταπιείτε, είτε μπορείτε να τις τρυπήσετε με ένα βιλονάκι και να ρίξετε ποσότητα επάνω στις ρητίδες ή επάνω στα χέρια σας ώστε να κάνετε μασάζ. Εγώ λοιπόν σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Θα πάρω πολύ λίγη ποσότητα, ένα τσακ. Τόσο λίγο. Το λάδι καρύδας από ό,τι είδατε είναι ακόμα σε στερεά μορφή, οπότε θα ανακατέψω πολύ καλά στα χέρια μου ώστε να ζεσταθεί και να λιώσει εντελώς, ώστε να μην μου κάνει σκραμπ, γιατί δεν θέλω να μου κάνει σκραμπ στη συγκεκριμένη περιοχή. Και τοποθετώ με πιέσεις. Ενεργοποιούμε αρχικά τις πιέσεις τσούμπο. Είναι καλό να έχετε ένα καθρέφτη απέναντί σας και κρατάμε 5 δευτερόλεπτα. Μετέπειτα σπρώχνουμε ανωδικές κινήσεις προς τα πάνω. Μέχρι 10 φορές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μετρήσει. Το ίδιο θα κάνουμε και στην από πάνω μεριά. Πάνω από τα χείλη μας. Για να ενεργοποιήσουμε την κυκλοφορία του αίματος θα κάνουμε κυκλικές κινήσεις, ξεκινώντας από το πηγούνι και ανεβαίνοντας από πάνω. Αν έρχεται χρόνο, κρατήστε περίπου 1 λεπτό τις συγκεκριμένες κινήσεις. Και τέλος, θα ασκήσουμε πίεση ώστε να δημιουργήσουμε lift, βάζοντας τα 4 μας δάχτυλα και πιέζοντας εδώ. Προσπαθείτε να κρατάτε κόντρα με τα χείλη σας, σαν να προσπαθείτε να πάτε να δημιουργήσετε ελαφριά κόντρα κάνοντας «ο». Οκ? Κρατάμε, κάνουμε για 5 φορές, κρατάμε για 5. Ξανακάνουμε κυκλικές κινήσεις. Και ολοκληρώνουμε. Αυτή είναι λοιπόν η όλη διαδικασία. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει διαφορά. Θα σας δείξω σίγουρα φωτογραφίες που σας είπα, είναι από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, για να δείτε πιο ολοκληρωμένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καιρό να πέσουν όλα αυτά μέσα σε μία εβδομάδα. Οπότε έχει πολύ πιο έντονο αποτέλεσμα και θα δείτε τη διαφορά εδώ στις φωτογραφίες. Θα σας βάλω λεπτομέρειες για τα υλικά και για τη μάσκα στο blog μου. Το blog μου θα το βρείτε από κάτω στις περιγραφές. Όταν δεν το ενημερώνω, σας το γράφω πάντα από κάτω στις περιγραφές ότι δεν έχει ενημερωθεί. Και μόλις ενημερωθεί, απλά φεύγει αυτή η ταμπελίτσα που λέει ότι θα ενημερωθεί κάποια στιγμή. Τότε να ξέρετε ότι έχει ενημερωθεί και σας γράφω πάντα εκεί λεπτομέρειες και σας έχω και link που σας οδηγούν είτε στα προϊόντα που αναφέρω κάποιες φορές, είτε σε κάποιο blog ή site το οποίο έχω χρησιμοποιήσει ώστε να κάνω την εν λόγω μάσκα, την εν λόγω μασάζ ή οτιδήποτε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι, γιατί έτσι θα ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Επίσης, θα σας πω ότι στο επόμενο βίντεο, μάλλον θα σας κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα απαντήσω σε όλα αυτά τα μήνυματα που μου έχετε στείλει εδώ πέρα στο YouTube και δεν έχω καταφέρει να σας απαντήσω. Έτσι λοιπόν, σκεφτικά να αφιερώσω ένα ολόκληρο βίντεο που θα σας δώσω τις απαντήσεις αυτά που σας χρειάζεται και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν βρήκα το χρόνο για να το κάνω. Οπότε, αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να μου την αφήσετε από κάτω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό εδώ το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε σημαντικότερο, να χαμογελάτε. Γεια σας. Θα χρειαστούμε ένα λαδάκι το οποίο εγώ δεν το έχω εδώ. Για ακόμα μία φορά. Αντιοξυδωτικό. Πώς μπορείτε να απαλύνετε ή ακόμα και να ASMR. Αυτό το κάνουν κι άλλοι, να μην το κάνω κι εγώ. Όχι. Οκ.